Εάν είναι θεωρητικά έτσι, πρακτικά δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι, λέτε. Όλα γίνονται, αλλά είναι θέμα διαπραγμάτευση το οποίο αρνούνται οι συνομιλητές μου από ό,τι φαίνεται. Ότι με ποιον? Με τους Ευρωπαίους εταίρους και είναι και διαφορετικές. Άρα θα είναι στη διαπραγμάτευση και αυτό. Δηλαδή, και αυτοί, εσείς τι θα ζητήσετε, αν στην ατζέντα σας. Είναι άμεσο ή έμεσο, δεν έχει σημασία. Η παρούσα αξία του χρέους πρέπει να μειωθεί πάνω από 50%. Η παρούσα αξία είναι και άλλο μαθηματικό. Συγγνώμη, εσείς τι θα ζητήσετε όταν θα πάτε να κάνετε διαπραγμάτευση, αν γίνεται και τέτοια. Διαγραφή ή επινίκηση. Βιώσιμο χρέος. Βιώσιμο χρέος. Βρέστε εσείς τη δυνατότητα της χώρας να αποπληρώνει το χρέος. Σας υπενθυμίζω. Η χώρα είναι δεσμευμένη. Συγγνώμη, κύριε, γιατί αυτό είναι άλλο από πάρα αυτό πολύ που λέει... απλά. Ας το πω πιο απλά, δεν γίνεται. Η χώρα είναι δεσμευμένη με το ισχύον πρόγραμμα να πληρώνει από πλεόνασμα του προϋπολογισμού 9 δις το χρόνο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο να μπορεί να το υπερασπιστεί. Μάλιστα. Και απορώ γιατί οι συνομιλητές μου το υπερασπίζονται. Όχι, δεν υπερασπιζόμαστε αυτό. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση για επιμήκυνση και μείωση υπερασπιστή. Συγγνώμη, εσείς θα πάτε λοιπόν για διαπραγμάτευση ζητώντας διαγραφή ή επιμήκυση. Η οποία είναι σαν διαγραφή. Διαγραφή η οποία θα απομειώσει τις ανάγκες που πρέπει να πληρώνει η χώρα, τα 9 δις δηλαδή, να φτάσουν σε πάνω από 50% μείωση. Να, 4,5 και κάτω. 4, 3,5, δεν έχει μάλιστα, σημασία. Ναι. Αυτό είναι το αίτημα για να γίνει το χρέος βιώσιμο. Από εκεί και πέρα, οι τεχνικές του απευθείας κούρεμα, το επιμήκυνση, το επιτόκιο κτλ. Αυτό είναι άλλο. Κύριε Σταθάκη, μου έχετε δίκιο. Αλλά αυτό, όταν ρωτάμε τους συντρόφους σας, ξέρετε τι μας λένε? Πάνε να φορτώσουν, πάνε να φορτώσουν στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας το χρέος. Το ίδιο λέμε. Εάν θεωρητικά σας πούνε οι Ευρωπαίοι ότι σας το κάνω 200 χρόνια. Αυτό. 100 χρόνια. Α μην πούμε 200, 100 χρόνια. Είμαστε εντάξει, είναι εντάξει για τη χώρα αυτό. Σας επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Βιώσιμο χαρακτηρίζεται ένα χρέος, δεν το αποφασίζω εγώ κι εσείς. Είναι διεθνής πρακτική πότε χαρακτηρίζεται βιώσιμο ένα χρέος. Όταν συνάδει με τη δυνατότητα της οικονομίας να το αποπληρώνει. Μα δεν έχετε άδικο, αλλά θυμόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα τελευταία χρόνια. Όχι, δεν λέει κούρεμα, κούρεμα μόνο λέει. Κούρεμα του χρέους. Δεν πρόκειται να κάνουν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ κούρεμα. Αυτά τα περί απεχθούς χρέους το οποίο θα διαγράψετε την επόμενη μέρα. Τελειώσαμε αυτά, τώρα πάτε πολύ πίσω. Πόσο πίσω, 1,5 χρόνο πίσω? Πάτε πολύ πίσω. Σας επαναλαμβάνω η θέση. Η θέση είναι περί βιωσιμότητας του χρέους. Τελεία. Για να γίνει βιώσιμο το χρέος, επαναλαμβάνω, κατά διεθνή πρακτική και γενική ομολογία, μάλιστα, θέλει κούρεμα τουλάχιστον 50%. Ωραία, το είπατε ο αυτό. Ο τρόπος και η διαδικασία δεν είναι δευτερεύον. Ναι, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ επισήμως κατηγορούν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία ότι αντί να πάνε να κουρέψουν, πάνε και συμφωνούν με τους δανειστές να το επιμηκύνουνε. Με συγχωρείτε. Κάνουμε και άλλη μία πρόταση, κύριε. Θα μου δώσετε λίγο ένα λεπτάκι. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι. Θα σας πω και γιατί. Ένα λεπτάκι λίγο. Και θα σας πω και γιατί δεν είναι αυτή η διαμάχη. Για πείτε. Η κυβέρνηση έχει αποποιηθεί την ιδέα της μείωσης και του κουρέματος του χρέους. Και επειδή έχει κάνει πολύ πίσω και μιλάει μόνο για ελάφρυνση του χρέους, που σημαίνει μικρή επιμήκυση και τα λοιπά, δεν μιλάτε για βιωσιμότητα, έχει επανέλθει με την περίφημη θέση ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρει χαρτί βιωσιμότητας του χρέους, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια διαδικασία με την οποία θα βγει ένα χαρτί από το Δούνο του ή από κάπου αλλού. Εντάξει. Το οποίο θα λέει ότι και μία ερώτηση που σας κάνουμε συνέχεια από την αντιπολίτευση. Διότι και έχει αποποιηθεί την ιδέα της διαπραγμάτευσης. Το καταλαβαίνω. Είναι η διαφορά μας και αυτό πρέπει να είναι κατανοητή από όλους. Επειδή γίνεται αυτή, συνέχεια αυτή η ερώτηση από τη συμπολίτευση και ελπίζω εσείς να μου απαντήσετε που τα ξέρετε οικονομικά. Εσείς θα πάτε, θα ζητήσετε λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, θα τους πείτε χοντρικά τώρα, επιμίξη, κούρεμα, εγώ θέλω να, δεν μπορώ να πληρώνω περισσότερα από το 50%. Μάλιστα. Δηλαδή 9 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Περίπου. Και σας πούνε όχι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτό. Τι θα κάνετε εσείς? Αυτό είναι η ερώτηση που σας κάνω. Είναι. Υπάρχει δεύτερο πλάνο? Υπάρχει... Δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Δεύτερο, η διαπραγμάτευση δεν τελειώνει σε μία μέρα. Είναι μια διαδικασία. Θα σας το πούνε συνεχώς επί 10 μέρες, λέμε είναι, τώρα, η υπόθεση εργασίας. Υπάρχει ένας τρόπος να τους το, να τους πιέσουμε, να τους απειλήσουμε, να τους πείσουμε? Υπάρχει το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, επαναλαμβάνω, είναι τα δεδομένα κάθε χρόνο τα οποία τίθενται υπό πολλές και διαφορετικές
συζητήσεις κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι το επίμαχο θέμα της διαπραγμάτευσης. Και αυτό θα αποτυπωθεί σε πλήρη αναθεώρηση της ισχύουσας δανειακής σύμβασης που λέει τα περί 9 δις και ούτω καθεξής. Συνεπώς αντιλαμβάνομαι ότι αν θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξασφαλίζανε μια επιμήκυση ώστε να πληρώνουμε τα μισά από όσα πληρώνουμε. Επιμένω ότι δεν θα ίσχυε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι φορτώνουν τα παιδιά μας. Δεν έχουν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ και αυτό μισό, είναι ωραία, ερώτηση. Να απαντήσουμε και να απαντήσουμε. Η απάντηση είναι πολιτική. Χρειάζεται φρέσκα εντολή. Μια κυβέρνηση ικανή να πάει να κάνει, να καθίσει στο τραπέζι για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εάν λοιπόν παρά τα αυτά, παρά τις εκτιμήσεις σας ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν. Τι μας απαντήσω τώρα. Όχι, άλλο, κάτσε ρε παιδί μου, λεφτά. Εάν παρά τις εκτιμήσεις σας ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Φέρνουν μια συμφωνία που έχει επιμήκυση αυτού του είδους. Δεν την ψηφίσατε. Επαναλαμβάνω, η βιωσιμότητα του χρέους είναι προσδιορισμένη. Μάλιστα, είναι από το τι πληρώνω, από τη δυνατότητα. Αν φέρουν μια συμφωνία από τα 9 στα 4,5. Βγαίνει, θα δούμε τότε. Όταν είναι βιώσιμο, όταν οποιαδήποτε βιώσιμο. Συζήτηση είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Βιώσιμο, να, βιώσιμο. Είναι, να εξυπηρετεί τη χώρα. Και όπως είπατε, βιώσιμο είναι να πληρώνουμε τα μισά από όσα πληρώνουμε τώρα. Για να ξέρει. Τουλάχιστον τα μισά έτσι. Από αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Να πάμε λίγο. Ναι. 50% ακριβώς. Νομίζω ότι ο κύριος Σαφάκης.